Συντρόφιστος και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, έχει περάσει πάνω από ένα αιώνα από την εποχή που ο Λένιν, γράφοντας για τον Μαρξισμό, εξηγούσε γιατί η διδασκαλία του Μάρξ προκαλεί σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο τη μεγαλύτερη εχθρότητα και το μίσος της αστικής επιστήμης. Και συμπλήρωνε ότι η διαλεκτική της ιστορίας είναι τέτοια που η θεωρητική νίκη του μαρξισμού αναγκάζει πολλούς εχθρούς του να μεταμφιεστούν σε μαρξιστές. Έναν αιώνα μετά και οι δύο επισημάνσεις του Λένιν επιβεβαιώνονται πανηγυρικά. Στην επέτειο των 200 χρόνων από τη γέννηση του Μάρξ θα βρούμε πλήθος άρθρων στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα του συστήματος, στον Economist, στους New York Times, στην Washington Post, που υπογραμμίζουν τη διαχρονική σημασία του έργου του για την κριτική και τη διάγνωση των τάσεων του σύγχρονου καπιταλισμού, αναγνωρίζουν ότι ο Μάρξ είναι χρήσιμος για την ερμηνεία του σύγχρονου κόσμου. Την ίδια στιγμή βέβαια χύνουν τόνους λάσπης για να φράξουν το δρόμο στο πρόταγμα του κομμουνιστή Μάρξ για την αναγκαιότητα της αλλαγής του κόσμου, της επαναστατικής ανατροπής του καπιταλισμού, της οικοδόμησης μιας ανώτερης οργάνωσης της κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σε αυτό τον αντιδραστικό στόχο συναντιούνται όλα τα σύγχρονα αστικά θεωρητικά ρεύματα. Από την ανιστόρητη αντιδραστική θεωρία των δύο άκρων μέχρι τις χρεοκοπημένες αναλύσεις για το τέλος της ιστορίας. Από τις ιδεαλιστικές προσεγγίσεις του μεταμοντερνισμού και του ατομικού αυτοπροσδιορισμού που αρνούνται στην ουσία τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε επιστημονικά την αντικειμενική αλήθεια μέχρι ορισμένες από τις λεγόμενες νέες αναγνώσεις του Μάρξ. Αναγνώσεις που υποβαθμίζουν τη σημασία της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, και αμφισβητούν στην ουσία την ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης. Αναγνώσεις που συσκοτίζουν το επαναστατικό περιεχόμενο του μαρξισμού και αντιπαραθέτουν το έργο του Μάρξ στο έργο του Έγγελς και του Λένιν. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πού οφείλεται το μίσος και ο φόβος της αστικής τάξης απέναντι στην επαναστατική κοσμοθεωρία του μαρξισμού-λενινισμού. Οι προβλέψεις και τα συμπεράσματά της επιβεβαιώνονται καθημερινά από την ίδια τη ζωή. Ο Μάρξ εξηγεί στην εποχή του πως το κεφάλαιο χρειάστηκε αιώνες για να παρατείνει την εργάσιμη μέρα ως τα ανώτατα όρια της και στη συνέχεια περιγράφει τους σκληρούς ταξικούς αγώνες για την οριοθέτηση του χρόνου εργασίας. Τι συμβαίνει σήμερα δύο αιώνες μετά, το κεφάλαιο αξιοποιεί την αντικειμενική δυνατότητα να συνεχίζεται η πνευματική εργασία μετά το τυπικό ωράριο και έξω από οποιοδήποτε συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Το κεφάλαιο προσπαθεί σήμερα με τις ασφιχτικές ημερομηνίες ολοκλήρωσης των εργασιών να δεσμεύσει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής ζωής του μισθωτού εργαζόμενου. Να σκέφτεται ο εργαζόμενος για τα ζητήματα της δουλειά του ακόμα και την ώρα του δείπνου. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευση, το το ξεζούμισμα του εργαζόμενου είναι μονόδρομος για το κεφάλαιο. Αποδεικνύεται ότι η καπιταλιστική βαρβαρότητα δεν εξανθρωπίζεται. Γι' αυτό και οι αστικέ δυνάμει πολεμούν με λύσα ενάντια στη θεωρία που τεκμηριώνει τη δυνατότητα και την ανάγκη της επαναστατικής ανατροπής του καπιταλισμού. Και αυτή η αδιάκοπη πολεμική της άρκουσας τάξης υπογραμμίζει τις δικές μας ευθύνες. Φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ από την ίδρυσή του επομίστηκε το βαρύ καθήκον της μετάφρασης και της διάδοσης του μαρξισμού-λενινισμού στην Ελλάδα, καθώς και της δημιουργικής συμβολής στο μέτρο των τότε δυνατοτήτων του στις σχετικές επεξεργασίες. Είχε επίγνωση τη σημασίας να οργανωθεί η εύστοχη ιδεολογική και πολιτική διαπάλη για να απεγκλωβιστούν στο βαθμό του δυνατού πρωτοπόρε δυνάμει από την κυρίαρχη αστική ιδεολογία και κυρίω για να διασφαλιστεί η αντοχή των δυνάμεων του κουκουέ στι σκληρέ μάχε που έδινε στην ιστορική του διαδρομή. Από τα πρώτα του βήματα το ΣΕΚΕ αποφασίζει στο δεύτερο συνέδριό του το 1920 την ίδρυση εκδοτική εταιρεία, ενώ το Γενάρη του 1921 ξεκινά η έκδοση της ΚΟΜΕΠ σε μηνιαία βάση, μέχρι την πρώτη αναστολή της κυκλοφορίας της από τη δικτατορία του Πάγκαλου. Ήδη από το 1919 έχει εκδοθεί το μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος από το εκδοτικό τμήμα των Νεολεών. Ο σταθερός προσανατολισμός προς τη μορφωτική εργασία επιβεβαιώνεται και στην απόφαση που αφορά την πορεία προς την πολσεβικοποίηση του ΚΚΕ το 1924. Είμαστε περήφανοι γιατί το ΚΚΕ σε ολόκληρη την πολυτάραχη ιστορική του διαδρομή δεν σταμάτησε ποτέ την εκδοτική του δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα που ήταν συνεχώς το στόχαστρο των διώξεων και των απαγορεύσεων του αστικού κράτους. Υποσχόμαστε να αφιερώσουμε τα επόμενα χρόνια ένα μέρος της έρευνά μας για να μελετήσουμε πιο αναλυτικά την εκδοτική μας δραστηριότητα στον 20ο αιώνα από τα παράνομα τυπογραφεία της Καλυθέας στην Αθήνα μέχρι τα αποδοκινητα τυπογραφεία του βουνού που τύπωναν μέσα στην ώρα της μάχης. Αυτό που καθόρισε αυτή την επίμονη προσπάθεια ήταν ότι το Κουκουέ παρά τις όποιες αδυναμίες και τα λάθη του δεν έσκυψε το κεφάλι στον πραγματικό αντίπαλο, δεν το έβαλε στο χέρι άρκουσα τάξη. Έπαιξε ρόλο η συσπήρωση σημαντικών επιστημόνων, λογοτεχνών και δημιουργών που πέτυχε το κόμμα με την ηρωική του δράση. Έπαιξε πάνω απ' όλα ρόλο η συνειδητή προσπάθειά του να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως πολιτικού φορέα που εκφράζει τη διαλεκτική ενότητα της μαρξιστικής θεωρίας και της επαναστατικής πολιτικής πράξης. Δεν είναι τυχαίο ότι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, όπως ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Ζαχαριάδης, ο Μιλτιάδης Πορφυρογέννης, ο Παναγιώτης Μαδρομάτης, μετέφρασαν έργα των κλασικών σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο ότι στην πιο δύσκολη στιγμή μετά την ήττα το 1951 η Κεντρική Επιτροπή του Κουκουέ παίρνει την ιστορική απόφαση να αρχίσει η μετάφραση του κεφαλαίου του Μάρξ και των απάντων του Λένιν. Είχε προηγηθεί η απόφαση του 1949 για να εκδοθούν μέσα σε δύο χρόνια τα διαλεκτά έργα των Μάρξ Έγγελς αξίζει να σημειωθεί και η προσπάθεια του κόμματος για επεξεργασίες της ιδεολογικής διαπάλης στην ελληνική πραγματικότητα σχετικά με τη μεγάλη ιδέα, την καπιταλιστική κρίση, τη γέννηση του καπιταλισμού στην Ελλάδα, τη θρησκοληψία και πολλά άλλα θέματα. Αυτό τον προσανατολισμό παρά τις αδυναμίες, Συνοψίζει ο Νίκος Ζαχαριάδης μιλώντας στο κλείσιμο ενός κύκλου μαθημάτων στην Κεντρική Κομματική Σχολή το Μάρτιο του 1946 λέγοντας «Μα τι είναι τέλος πάντων το κουκουέ; Είναι ακριβώς αυτή η μαρξιστική λενινιστική ενότητα θεωρίας και πράξης στην πάλη για τον κομμουνισμό. Είναι η ενότητα αυτή υψωμένη σε συνειδητό σκοπό και μαζική πάλι ενάντια στην εκμετάλλευση για την ανώτερη την κομμουνιστική οργάνωση της κοινωνίας. Μέσα στο καμίνι της πιο σκληρής αντιπαράθεσης με τον αντίπαλο θα αφιερώσει μεγάλο μέρος της ομιλίας του στη σημασία της προσπάθειας να διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες κάθε κομμουνιστή και θα τονίσει. Ο κομμουνιστής μελετώντα ζωντανά τη θεωρία μας, την ουσία της και όχι το γράμμα τη. Έχει υποχρέωση να συμβάλλει και ο ίδιος το παραπέρα δούλεμα της θεωρίας μας συνεισφέροντας κι αυτός από την πείρα του και από τη δουλειά του στη γενική προσπάθεια. Τα κριτήρια επιλογής των εκδόσεων επηρεάστηκαν φυσικά στην πορεία από την εσωκομματική διαπάλη και την οπορτουνιστική στροφή που συντελέστηκε ιδιαίτερα μετά το 20ο συνέδριο του Κουκουσέ και την επίδρασή του στην Ελλάδα. Στο πνεύμα του 8ου συνεδρίου του 1961 περιορίστηκε η έκδοση των έργων των Μάρξ Εγγελς Λένιν και σταμάτησε η έκδοση ιστορικών έργων για τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ακολούθησε η διαπάλη και η διάσπαση του 1968, που είχε επίδραση και στον προσανατολισμό της εκδοτικής δραστηριότητας. Το 1973, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δρομολογήθηκε η ίδρυση του νέου εκδοτικού οίκου «Μέδρα την Αθήνα», που πήρε τον τίτλο του από τη θρηλυκή έκδοση «Ο Λενινισμός και η σύγχρονη εποχή». Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974 και μέχρι την κρίση και τη διάσπαση του 1990-91, οι ΚΟΜΕΠ και οι εκδόσεις της σύγχρονης εποχής θα συμβάλλουν στην υπεράσπιση του μαρξισμού-λενινισμού, στην αντιπαράθεση με τον αντισοβιετισμό, στην κριτική του ευρωκομμουνισμού και των μικροαστικών θεωριών περί Μητρόπολης Περιφέρειας, στην αντιπαράθεση με το αστικό δόγμα ανήκομενη στην Δύση, και με την αστική προπαγάνδα για τις ευεργετικές συνέπειες που θα έχει για το λαό η ένταξη στην ΕΟΚ και η παραμονή στο ΝΑΤΟ. Φυσικά αυτή η προσπάθεια είχε όρια, λόγω των αντιφάσεων και των προβλημάτων της στρατηγικής του κόμματος εκείνη την περίοδο, αφού εξακολουθούσε να θέτει λαθεμένα ως στόχο μια ενδιάμεσου τύπου εξουσία ως μεταβατική για τη σοσιαλιστική εξουσία». Η προβληματική στρατηγική των σταδίων και του λεγόμενου ειρηνικού κοινοβουλευτικού δρόμου προς το σοσιαλισμό είχε αρνητική επίδραση στην πολιτική συμμαχιών και υπονόμευσε την ιδεολογική και πολιτική προετοιμασία του κόμματος για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το σοσιαλδημοκρατικό και το οπορτουνιστικό ρεύμα στην Ελλάδα. Αυτή η διαπάλη κορυφώθηκε την περίοδο της εσωκομματικής κρίσης του 13ου συνέδριου, όταν το οπορτουνιστικό ρεύμα αμφισβήτησε πλέον ανοιχτά τις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού, το χαρακτήρα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τις νομοτέλειες της Σοσιαλιστικής Επανάστασης και της Σοσιαλιστικής Οικοδόμησης. Μετά το 14ο Συνέδριο ξεκινήσαμε τη βασανιστική πορεία για την αποκατάσταση και ενίσχυση του επαναστατικού χαρακτήρα του κόμματος. Σε όλη αυτή την πορεία μέχρι σήμερα ήταν και είναι πολύτιμη η συμβολή των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής. Ιδιαίτερη ήταν η μέρημνα για την πρώτη γνωριμία της νεολαίας με τον μαρξισμό, αφού δίπλα στην παλιά σειρά της μικρής μαρξιστικής βιβλιοθήκης προστέθηκαν στη συνέχεια οι εκλαϊκευτικές μπροσούρε της σειρά αλήθειε και ψέματα. Η σύγχρονη εποχή συνέβαλε επίσης τη γνωριμία του ελληνικού αναγνωστικού κοινού με τη σοβιετική φιλοσοφική σκέψη και τις θεωρητικές συζητήσεις για την πολιτική οικονομία. Μέσα από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής παρουσιάστηκαν σημαντικές σύγχρονες μαρξιστικές επεξεργασίες του κόμματος για την Επανάσταση του 1821, για την υπεριαλιστική Εκστρατεία του 1922, τα επιστημονικά συνέδρια με θέματα του πολιτισμού. Σημαντική παρέμβαση στις συζητήσεις για τη νέα ανάγνωση του Μάρξ, ήταν η μετάφραση και η έκδοση της αλληλογραφίας των Μάρξ Έγγελς για τη συγγραφή του κεφαλαίου. Ο καθημερινός ιδεολογικός βομβαρδισμός από τα αστικά μέσα μετά την νίκη της Αντεπανάστασης βοήθησε το κόμμα να συνειδητοποιήσει βαθύτερα τη σημασία της εύστοχης ιδεολογικής διαπάλης ως απαραίτητη προϋπόθεσης για να οργανωθεί η εργατική λαϊκή αντεπίθεση με συνέχεια, με διάρκεια και νικηφόρα προοπτική. Μετά τις ανατροπές έγινε πιο εύκολα κατανοητό ότι αυτός που πιστεύει ότι δεν υπάρχει διέξοδος από το σημερινό βάλτο της εκμετάλλευσης δύσκολα θα στρατευτεί πλέον και στον καθημερινό αγώνα για τα προβλήματά του. Πολύ πιο εύκολα θα οδηγηθεί στην παθητικότητα, στο συντεχνιασμό, στη μείωση της διάθεσης για μαχητική διεκδίκηση των απαιτήσεών του. Γι' αυτό και θέσαμε ως στόχο να γίνει πιο διακριτός στις πλατιές εργατικές λαϊκές δυνάμεις ο ρόλος του κουκουέ ως φορέα των νέων ιδεών της επαναστατικής κοινωνικής προοπτικής, της σοσιαλιστικής απάντησης στα μεγάλα προβλήματα που ζητούν τη λύση του στον 21ο αιώνα. Η ηρωική διαδρομή ενός αιώνα μας δίδαξε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την επαναστατική θεωρία στατικά, σαν ένα θρησκευτικό Ευαγγέλιο, σαν μια κλειστή αποστεωμένη διδασκαλία. Ιδιαίτερα μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, συνειδητοποιήσαμε ακόμα περισσότερο την ευθύνη μας για τη δημιουργική ανάπτυξη του μαρξισμού-λενινισμού ώστε να παραμείνουμε και να παίξουμε το ρόλο μας ως επαναστατική πρωτοπορία. Συνειδητοποιήσαμε πιο ουσιαστικά ότι δεν αρκεί να αφομοιώνουμε, να υπερασπίζουμε και να διαδίδουμε τις βασικές αρχές και νομοτέλειες που φώτισαν οι κλασική ο Μάρξ, ο Έγγελς, ο Λένιν. Συνειδητοποιήσαμε ότι ασφαλώς αυτή είναι σταθερά η αφετηρία μας, όμως για να εκπληρώσουμε την ιστορική μας αποστολή πρέπει να ερευνούμε κάθε γνωστικό αντικείμενο το οποίο γεννάει η κίνηση της κοινωνίας και η ανάπτυξη της επιστήμης. Πρέπει να μελετάμε επίσης κριτικά και αυτοκριτικά την ιστορική πείρα του επαναστατικού εργατικού κινήματος για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Το ΚΚΕ προχώρησε και εξακολουθεί να προχωρά σε αυτόν τον δρόμο, στην πράξη και όχι στα λόγια. Σε δύσκολε συνθήκες μετά την νίκη τη αντεπανάστασης, όταν επικρατούσε η ητοπάθεια, η αμηχανία, η οπιστοχώρηση και η συνθηκολόγηση στις γραμμές του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Είμαστε περήφανοι γιατί σταθήκαμε όρθιοι, στείλαμε μέσα από τις σελίδες του Ριζοσπάστη το μήνυμα «Ψηλά τη σημαία, μπορεί να χάθηκε η μάχη, αλλά θα κερδιθεί ο μεγάλος πόλεμος». Είμαστε περήφανοι ακόμα περισσότερο γιατί δεν περιοριστήκαμε μόνο σε εύκολες επαναστατικές διακηρύξεις και συνθήματα. Ξεκινήσαμε μια επίπονη προσπάθεια να μελετήσουμε κριτικά και αυτοκριτικά και να διαμορφώσουμε συμπεράσματα για την πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης των 20ο αιώνα. Συμπεράσματα που συνοψίσαμε στο 18ο συνέδριο και αξιοποιήσαμε για να διαμορφώσουμε στη συνέχεια το πρόγραμμα του κόμματος. Αυτή η μελέτη φώτισε το πόσο ολέθριες είναι οι συνέπειες όταν το κόμμα χάνει τη συλλογική θεωρητική δυναμική που απαιτείται για να αξιοποιούνται οι νομοτέλειες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, για να αναβαθμίζεται συνεχώς ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της εργατικής εξουσίας. Φώτισε τις μεγάλες απαιτήσει για να κερδίζεται συνεχώς η μάχη της δημιουργικής προσαρμογής του κεντρικού σχεδιασμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσει, να καλύπτει τις αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες, να αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες που γεννά το νέο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων φώτισε τις ολέθριες συνέπειες της οπορτουνιστικής διάβρωσης του Κουκουσέ και της επικράτησης της κατεύθυνσης του σοσιαλισμού με αγορά, της ενίσχυσης της ομαδικής ιδιοκτησίας, των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων, της εξασθένησης της ενιαίας διεύθυνσης της οικονομίας, του ανοίγματο της ψαλίδα των προνομίων ανάμεσα στη διευθυντική και την εκτελεστική εργασία στη Σοβιετική Ένωση. Φώτισε τις συνέπειες Τη εγκατάλειψης της δικτατορίας του προλεταριάτου και της ανακήρυξης της Σοβιετικής Ένωσης σε παλαϊκό κράτος και του Κουκουσέ σε παλαϊκό κόμμα. Φώτισε τους παράγοντες που επέτρεψαν τη δημιουργία του σκιώδους κεφαλαίου και άνοιξαν τον δρόμο για τη νίκη των δυνάμεων της αντεπανάστασης με πρωταγωνιστή την ηγεσία του Κουκουσέ. Φίλε και φίλοι, δεν αντιμετωπίζουμε αυτή την ερευνητική προσπάθεια σαν μια αναγκαία άχαρη βασανιστική υποχρέωση την αντιμετωπίζουμε ως ένα από τα μεγάλα μας όπλα για να βαδίσουμε νικηφόρα στον δρόμο της ανατροπής. Γιατί σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε τα προβλήματα της πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού εκ των υστέρων. Να διερευνήσουμε διεξοδικά τη θετική και την αρνητική πείρα επτά δεκαετιών σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Αντίθετα, οι Μπολσεβίκοι ξεκίνησαν την πρώτη μεγάλη ηρωική προσπάθεια κοινωνικής απελευθέρωσης στην ιστορία με πολύ περιορισμένα θεωρητικά εφόδια, στην ουσία έχοντας τις αποσκευές τους την πολιτική οικονομία και τη μαρξιστική ανάλυση του καπιταλισμού. Ας σκεφτούμε ότι όταν ο Μάρξ ερευνούσε τις νομοτέλειες και τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας, είχαν περάσει αιώνες από την εμφάνιση του κεφαλαίου στα σπλάχνα της φεουδαρχικής κοινωνίας. Αντίθετα, ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι έπρεπε να σχεδιάσουν και να εδραιώσουν τις σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής χωρίς τη δυνατότητα μελέτης κάποιας σχετικής ιστορικής πείρας μέσα σε ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες που δεν άφηναν περιθώρια για μακρόχρονου στοχασμούς. Και όπως φάνηκε τις επόμενες δεκαετίες, η θεωρητική εμβάθυνση ήταν απαραίτητη για να αναβαθμιστεί το επίπεδο επιστημονικής θεμελίωσης των μεθόδων σοσιαλιστικής διεύθυνσης της οικονομίας και για να καθοδηγηθεί πολιτικά η προσπάθεια πλήρους επικράτησης της κοινωνικής ιδιοκτησίας και ουσιαστικής λειτουργίας των οργάνων της εργατικής εξουσίας. Γι' αυτό συνεχίζουμε με επιμονή την ερευνητική μας προσπάθεια. Νεότερες επεξεργασίες που εμπλουτίζουν τα συμπεράσματά μας Δημοσιεύτηκαν ήδη στη συλλογή σοσιαλισμό η απάντηση για τον 21ο αιώνα. Προχωράμε και θα εκδώσουμε μέσα στο 2023 τη μελέτη για τις αλλαγές στο Σοβιετικό Σύνταγμα ως πρώτο σταθμό της μελέτης για το πολιτικό επικοδόμημα και τη λειτουργία του κράτους της εργατικής εξουσίας. Αντίστοιχα σχεδιάζουμε την ερευνητική προσπάθεια για την ανάδειξη των νέων δυνατοτήτων για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση που γεννάει η εποχή της ψηφιακής οικονομίας και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Φωτίζουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον μια σειρά τεχνική και επιστημονική περιορισμοί για τον κεντρικό σχεδιασμό που υπήρχαν στη Ρωσία του 1917. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα πώς η σημερινή άνοδος της παραγωγικότητας μπορεί να μεταφραστεί στα χέρια της εργατικής εξουσίας σε αύξηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων και του δημιουργικού περιεχόμενου της εργασίας. Ας σκεφτούμε πώς μπορεί να αξιοποιήσει το σοσιαλιστικό κράτος τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν για γρήγορη επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, ώστε να λάβει γρήγορα τις βέλτιστες αποφάσεις. Ας σκεφτούμε τις σημερινές δυνατότητες για ολόπλευρη ανάπτυξη του μορφωτικού επίπεδου και της προσωπικότητας κάθε εργαζόμενου, ώστε να παίξει ενεργό ρόλο στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Μόνο η μαρξιστική ανάλυση, η οποία εξετάζει διαλεκτικά τη συνεχή αλληλεπίδραση της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και των σχέσεων παραγωγής, μπορεί να προφυλάξει το επαναστατικό εργατικό κίνημα από τεχνοφοβικές προσεγγίσεις που θεωρούν ότι οι υπολογιστές, τα ρομπότ, το διαδίκτυο και η εμβάθυνση του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας είναι τάχα ο αντίπαλός μας, ενώ είναι τα χελιδόνια του σοσιαλισμού. Μόνο η μαρξιστική ανάλυση μπορεί να φωτίσει τον πραγματικό αντίπαλο, τον καπιταλισμό, το πραγματικό εμπόδιο για να αξιοποιηθεί η νέα τεχνολογία, η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη προ όφελο τη κοινωνική ευημερία. Α σκεφτούμε τι αντικειμενικέ ανάγκε που γεννά σήμερα η ραγδαία αλλαγή του περιεχόμενου της εργασίας για επανεκπαίδευση του εργαζόμενου και για μετακίνηση σε νέα καθήκοντα και αντικείμενα εργασίας. Ας σκεφτούμε την υπεροχή του σοσιαλισμού που μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες σχεδιασμένα χωρίς την ανασφάλεια και το φόβο του εργαζόμενου να μείνει άνεργος, ανασφάλιστος, χωρίς ιατρική περίθαλψη όπως σήμερα στον καπιταλισμό. Η μαρξιστική ανάλυση φωτίζει την καθοριστική σημασία της επαναστατικής αλλαγής των σχέσεων παραγωγής για να αλλάξει ο σκοπός, η κατεύθυνση και ο ρυθμός ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Η διαφορά, για παράδειγμα, της ανάπτυξης ενός κέντρου επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων, όπως αυτά που γρήγορα φτιάχνονται τώρα στην Ελλάδα, στον καπιταλισμό και στο σοσιαλισμό, αφορά το ποιο και με ποια κριτήρια αποφασίζει, ποια δεδομένα θα συλλέξουμε, με ποια διαδικασία, με ποιο τρόπο επεξεργασία, ποιε πληροφορίε θα εξαχθούν και για ποιο σκοπό. Η διαφορά λοιπόν δεν περιορίζεται στο ότι κάποιοι μεγαλομέτοχοι θα αποκομίσουν στον καπιταλισμό μεγάλα κέρδη από αυτά τα κέντρα. Η μαρξιστική πολιτική οικονομία μα δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε πόσο οξύνεται σήμερα η αντίθεση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα τη παραγωγή και στην καπιταλιστική ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της να αναδείξουμε ότι όσο αυξάνει το τεχνικό επίπεδο της παραγωγής, τόσο ενισχύεται η τάση πτώσης του ποσοστού κέρδους ομώνυμος εφιάλτης της αστικής τάξης. Διότι μόνο η ζωντανή εργατική δύναμη δημιουργεί υπεραξία και όχι τα ρομπότ. Η αστική τάξη εμφανίζεται λοιπόν παντοδύναμη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Οι κρίσεις του 2008 και του 2020 και η νέα που έρχεται φωτίζουν το πρόβλημα του μεγάλου μεγέθους της υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου που αναζητά μάταια επενδυτική διέξοδο με ικανοποιητικό κέρδος. Πάνω σε αυτό το επικίνδυνο έδαφος αυξάνει ο κίνδυνος για εκτεταμένη πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα, η οποία εκτός από τη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα μπορεί να διασφαλίσει την καταστροφή, την απαξίωση ενός μέρους αυτού του κεφαλαίου. Η αναμέτρηση ΝΑΤΟ και Ρωσία στο έδαφο τη Ουκρανία βοηθά να κατανοήσουμε αυτού του εφιαλτικού κινδύνου. Φυσικά, η αστική τάξη δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Προβάλλει ο σωτήριε λύσει το σύγχρονο επιτελικό κράτο, τον ψηφιακό μετασχηματισμό τη οικονομία και του κράτου, την πράσινη ανάπτυξη. Προετοιμάζει το λαό για τη συμμετοχή σε ένα μεγάλο υπεριαλιστικό πόλεμο. Οι δυνάμεις του Κουκουέ μπαίνουμε μπροστά για να αποκαλύψουμε τους στόχους της και να φωτίσουμε τη διέξοδο που συμφέρει τους λαούς. Στηριγμένοι στην επαναστατική θεωρία, επεξεργαστήκαμε τις θέσεις μας στο 21ο συνέδριο του κόμματος και συνεχίζουμε με μια σειρά ημερίδες, εκδηλώσεις, εκδόσεις, άρθρα στην Κομέπ και στο Ριζοσπάστη. Δεν μπορούσαμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, να προσπεράσουμε, για παράδειγμα, αδιάφορα το γεγονός ότι σήμερα το αστικό κράτος διαθέτει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες σχεδιασμού, οργάνωσης και παρέμβασης σε σχέση με την εποχή της Παρισινής Κομμούνας και της Οκτωβριανής Επανάστασης. Με βάση τη λενινιστική ανάλυση για το αστικό κράτος για τη δικτατορία του κεφαλαίου θέσαμε διερευνητικά τα επίκαιρα ερωτήματα. Επιτελικότητα για ποιον, για τα συμφέροντα ποιας τάξεις, αποτελεσματικότητα για ποιο στόχο Φωτίσαμε πως το σύγχρονο επιτελικό αστικό κράτος προσαρμόζει τις λειτουργίες του, τη διάρθρωσή του, την πολιτική του σε αντιδραστική κατεύθυνση για να υπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου. Δείξαμε για παράδειγμα ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι της αποκέντρωσης και της μεταφοράς ορισμένων κεντρικών κρατικών ευθυνών στους δήμους και στις περιφέρειες στο πλαίσιο της περιβόητης σύγχρονης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Αναδείξαμε πώς αξιοποιούνται οι Δήμοι που βρίσκονται πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες για να προωθούν την εμπορευματοποίηση βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και να ενσωματώνουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Φωτίσαμε τους στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους πέρα από την προφανή εξάλληψη κάποιων γραφειοκρατικών αναχρονιστικών εμποδίων. Αξιοποιήσαμε την υπόθεση των υποκλοπών για να αναδείξουμε το αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φωτίσουμε την αλήθεια ότι στην πραγματικότητα τη θέση των παλιών χάρτινων φακέλων της ασφάλειας για όσους δεν συμμορφώνονται προς τα υποδείξεις έχει πάρει τώρα το νόμιμο ψηφιακό φακέλωμα του καθενός και της καθεμίας αφού συγκεντρώνονται σε ενιαία βάση για επεξεργασία και αξιοποίηση το σύνολο των ιατρικών, δικαστικών, προσωπικών και οικονομικών δεδομένων. Φωτίσαμε ότι η καπιταλιστική οικονομία έχει τις δικές της νομοτέλειες, τις δικές της εγγενείς αξεπέραστες αντιφάσεις, τις οποίες δεν μπορεί να παρακάμψει καμιά αστική κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει ούτε και πρόκειται να υπάρξει αστική διακυβέρνηση που θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου, ότι καμιά πρόταση αστικής διαχείρισης και ενσιανή είναι οφειλελεύθερη, δεν μπορεί να ακυρώσει την εκδήλωση της κρίσης που γεννιέται από την ίδια τη φυσιολογική λειτουργία του συστήματος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Ότι κάθε φάρμακο για το ένα σύμπτωμα γίνεται δηλητήριο για το άλλο. Τεκμηριώσαμε με βάση και την ιστορική πείρα ότι το τρένο της αστικής διακυβέρνησης κινείται σταθερά στις ράγες που χαράζει η εξουσία του κεφαλαίου όσοι μηχανοδηγεί και αν αλλάξουν. Φωτίσαμε τι διδάσκει η πύρα τη κοιλή του Αλιέντε, τη Ιταλία των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ στη Γιουκοσλαβία, τη Ελλάδα του Τρίτου Μνημόνιου, ακόμα και τη αλλαγή τη Βρετανική κυβέρνηση των συντηρητικών ελάχιστε μέρε μετά την επίθεση των αγορών στα Βρετανικά ομόλογα. Μελετήσαμε και αναδείξαμε την αρνητική ιστορική πύρα από τη συμμετοχή κομμουνιστικών κομμάτων σε αστικέ κυβερνήσει. Αυτή η γνώση μας βοήθησε να σταθούμε όρθιοι και να απαντήσουμε αποφασιστικά στις μεγάλες πιέσεις για να στηρίξουμε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2015. Αυτή η γνώση μας βοήθησε να μην γλιστρήσουμε στο βούρκο της ενσωμάτωσης και του αφοπλισμού του κινήματος. Η επίπονη ιστορική έρευνα που αποτυπώνεται στους τόμους του δοκιμίου ιστορίας του ΚΚΕ Φώτισε γενικότερα τις αρνητικές συνέπειες της προβληματικής στρατηγικής των σταδίων και γενικότερα τις απόσπαση του καθημερινού πολιτικού αγώνα από το κύριο πολιτικό καθήκον της ανατροπής της εξουσίας του κεφαλαίου. Βοήθησε το κόμμα να χαράξει τη σύγχρονη επαναστατική στρατηγική του να δουλέψει αποτελεσματικά με αυτή στους καθημερινούς αγώνες. Σύντροφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, Έχουμε πλέον αποκτήσει την πείρα και τη γνώση μια ηρωική διαδρομή που ξεπέρασε τον έναν αιώνα. Παλεύουμε καθημερινά για να εκπληρώσουμε το ρόλο μα ω επαναστατική πρωτοπορία, ω διαλεκτική ενότητα τη επαναστατική θεωρία και τη ανατρεπτικής πολιτική πράξη. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη τη εργατική τάξη, στη δύναμη του λαού να ανοίξει το δρόμο τη κοινωνική απελευθέρωση μπαίνουμε καθημερινά μπροστά για να οργανωθεί μια μεγάλη εργατική λαϊκή αντεπίθεση απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, την εξουσία του κεφαλαίου και του συμμάχου τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί βλέπουμε να πυκνώνουν οι γραμμές αυτών που συμπορεύονται μαζί μας για να έρθει πιο γρήγορα το μέλλον. Ανάμεσά τους βρίσκονται ήδη σήμερα συγγραφείς, επιστήμονες, διανοητές που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας. Εκφράζουν τις επιφυλάξεις και τις διαφωνίες τους για κάποια θέματα χωρίς σύνδρομα μεγαλείου και αυτάρκειας. Συζητούν μαζί μας με δημιουργική διάθεση. Προσπαθούν να συμβάλλουν και ορισμένοι θα συμμετέχουν σε θεματικές συζητήσεις που θα διοργανώσει προσεχώς η σύγχρονη εποχή για τη διερεύνηση των σύγχρονων εξελίξεων και της ιστορικής πείρας είναι όλοι αυτοί που κατανοούν τη μεγάλη δύναμη και τη σημασία της συλλογική θεωρητικής προσπάθειας του κόμματος. Όλοι αυτοί που αναγνωρίζουν τον αντικατάστατο ρόλο του για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Είναι όλοι αυτοί που δεν αποδέχονται ότι η δικτατορία του κεφαλαίου είναι το τέλος της ιστορίας. Αυτοί που κατανοούν ότι διαλέγοντας το δίθεν μικρότερο κακό Πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο όλα αυτά τα χρόνια. Μπορούμε όμως και πρέπει να γίνουμε πολύ περισσότεροι και πολύ ικανότεροι. Να δώσουμε τη μάχη για να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ παντού, στους χώρους δουλειάς, στο κίνημα, στις νέες εκλογικές αναμετρήσεις. Να συμβάλλουμε για να έρθουν σε επαφή με τον μαρξισμό πολύ περισσότεροι νέοι και νέες. Να κατακτήσουν τη μαρξιστική μέθοδο στην προσέγγιση του γνωστικού τους αντικειμένου αυτοί που σπουδάζουν κοινωνικές και θετικές επιστήμες. Να βοηθήσουμε να διαδοθούν και κυρίως να αξιοποιηθούν οι εκδόσεις στα βιβλία της σύγχρονης εποχής «Η Κομέπ και ο Αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τα 50 χρόνια εκδοτικής προσφοράς της σύγχρονης εποχής και την ηρωική ιστορία του κόμματός μας καλή δύναμη και καλό διάβασμα, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες.